Επαναλαμβάνω, έχω τα στοιχεία της επιτελικής δομής με τις συγκεκριμένες κατανομές. Έχει συσταθεί. Εννοείται, κύριε Γεωργιάδη. Νομιμότατα. Τώρα που είναι το χαρτί, τώρα τι θα γίνει. Θέλετε να σας το βρω. Θα σας το στείλω. Έλεος. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, μου λέτε τώρα ότι είπατε, θέσατε όσα ερωτήματα θέσατε. Δεν υπάρχει νομίμως λειτουργούσα επιτελική δομή. Παρακαλώ, δεν γίνεται έτσι κουβέντα. Με συγχωρείτε δηλαδή. Δεν γίνεται. Λοιπόν, πρώτον. Δεύτερον. Δεύτερον. Το 2015 αυτό που υπήρχε ήταν μια πλήρης αποδιοργάνωση των δημόσιων υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Γιατί εσείς και ο φίλος σας ο Παύλος Θεοδωράκης, ο οποίος σας γράφει και τα κείμενα, γιατί δεν τα ξέρετε προφανώς, αυτός σας τα γράφει. Και τα δίνει και στο πρώτο θέμα. Αυτός που τα δίνει στο πρώτο θέμα, αυτός που σας γράφει τη μαύρη βίβλο για την υγεία της Νέας Δημοκρατίας, βεβαίως, και που πραγματικά αισθανόμαστε περήφανοι που ήταν ο πρώτος διοικητής που καταφέραμε από αυτό το παλιό, κατεστημένο το διοικητικό, να το Γεωργιάδη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, μα κοιτάξτε να δείτε. Επιβάλλετε καρικατούρα διαδικασίας. Δεν γίνεται αυτό. Εδώ είναι Βουλή, δεν είναι κάτι άλλο. Θα απαντήσω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Γεωργιάδη. Δεν είναι τηλεοπτικό παράθυρο εδώ. Εντάξει, δεν είναι τηλεοπτικό παράθυρο. Σας παρακαλώ. Δεν είναι τηλεοπτικό παράθυρο. Κύριε Γεωργιάδη, δεν γίνεται έτσι η διαδικασία. Δεν υπάρχει αυτή η διαδικασία. Λοιπόν. Εμείς λοιπόν πήραμε ένα σύμφωνο που είχε καταρρεύσει και το επαναδιαπραγματευτήκαμε κάνοντας μια αρχική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτό θα προχωρήσει. Εσείς εύχεστε να αποτύχουμε. Αυτό λέτε. Και ζητάτε να δηλώσω από τώρα τι θα κάνουμε αν δεν πάει καλά και μας ζητήσουν πίσω τα λεφτά. Δεν θα μας τα ζητήσουν πίσω τα λεφτά. Και αναγνώρισαν την εγκατάληψη η οποία υπήρχε επί των ημερών σας. Ο κύριος Θεοδωράκης δεν είχε προβλέψει καμία πρόσληψη προσωπικού, γιατί είχε στο μυαλό του ότι θα κλείσει το ψήνιά στο τέλος του 2015. Περίμενε, εντάξει, κύριε Γεωργιάδη, γιατί εγώ τι να ρωτήσατε και αυτά. Τι μέτρα να πάρω τώρα. Δυο λεφτά. Με συγχωρείτε, αγνοείτε τους πάντες. Δυο λεφτά. Όσον αφορά τα περιβόητα λεφτά. Ξαναλέω. Δεν μοιράστηκε ακριβώς το ποσό το οποίο είχε προϋπολογιστεί με τις ίδιες αναλογίες. Λοιπόν, εγώ έχω λοιπόν ενημέρωση, δεν θέλω, θα αδικήσω ενδεχομένως κάποιες άμπιες στις οποίες αναφερθήκατε, αλλά επειδή είναι μπροστά και ο Χρήστος Σωματάς, θα αναφερθώ συγκεκριμένα στην έπροψη, την ψυχιατρική εταιρεία που αφορά την Ήπειρο. 2013, 1,85% της συνολικής κατανομής. 2014, 2,17. 2015, 2,97. 2016, 2,05. Πού τη βλέπετε εσείς την προνομιακή μεταχείριση, κύριε Γεωργιάδη? Ποιος σας τα δίνει αυτά τα στοιχεία και κυρίως ποιος τα μαγειρεύει για να δημιουργείτε εντυπώσεις? Πάει αυτό και τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Δεν γίνεται. Οι απαντήσεις από λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, οι απαντήσεις από την επιτροπή είναι αποστομωτικές. Δεν ισχύει αυτό που λέτε. Δεν ισχύει. Κύριε Γεωργιάδη, μισό λεπτό. Κύριε Γεωργιάδη, εδώ είναι Βουλή. Δεν είναι κάτι άλλο. Είπα. Μα με συγχωρείτε, έχετε δει πουθενά αυτή τη διαδικασία? Πείτε μου που την είδατε. Οι άλλοι δηλαδή οι συναδελφοί σας, μισό λεπτό κύριε Υπουργέ. Οι συναδελφοί σας γιατί δεν κάνουν αυτό? Οι συναδελφοί σας από όλα τα κόμματα, γιατί δεν συμπεριφέρονται έτσι, λοιπόν, σας ρωτάω. Ακούστε. Οι συναδελφοί σας από όλα τα κόμματα, γιατί δεν συμπεριφέρονται? Στο τέλος του 2015 γίνανε αναπροσαρμογές, παίρνοντας υπόψη την ανάγκη περιφερειακότητας και την ανάγκη να τηρηθούν οι αναλογίες ανάμεσα στο ΠΟΥΔΟΕ και το ΕΣΠΑ. Και έγιναν αναπροσαρμογές, όπως γίνεται κάθε φορά όταν κλείνει το ΕΣΠΑ, για να μπορούν να απορροφηθούν οι πόροι. Αυτές οι αναπροσαρμογές στους προϋπολογισμούς δικαιολογούν αυτές τις αποκλίσεις που λέτε. Τελειώνουμε με αυτό. Εγώ θέλω όμως να σας θέσω, κύριε Γεωργιάδη, το βασικό πολιτικό ερώτημα. Εμείς είμαστε με το δημόσιο σύστημα υγείας,
με τις δημόσιες δομές. Αυτές θα αναπτύξουμε αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους στο επόμενο διάστημα και φυσικά θα βάλουμε ένα πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι και όλοι οι φορείς που παρέχουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Εσείς με τι ακριβώς είστε? Τι σημαίνει ο αντικρατισμός του Μητσοτάκη, κύριε Γεωργιάδη, για το χώρο της ψυχικής υγείας? Όχι. Αυτά είναι τα πολιτικά ερωτήματα. Κύριε Υπουργέ, να πω κάτι. Εσείς, κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε μου. Εσείς δαιμονοποιείτε το ΜΚΟ, λες και τις φτιάξαμε εμείς. Απαντάτε στον κύριο Γεωργιάδη, απευθύνεστε στον ελληνικό λαό. Σας απέδειξα ότι Βουλή υπερδιπλασιάστηκαν επί των ημερών σας. Τι σας έκανε? Καλά, δεν τρέπεστε τώρα? Να χρησιμοποιείτε ανθρώπους που εργαζόταν στο Υπουργείο. Υπουργείο εργαζόταν. Κύριε ο κύριος Θεοδωράκης, ο κύριος Θεοδωράκης ήταν πολιτικό πρόσωπο. Ο κύριος Θεοδωράκης ήταν πολιτικό πρόσωπο. Είχε μπει διοικητής στο νοσοκομείο. Κύριε Υπουργέ. Μισό λεπτό, κύριε Γεωργιάδη. Λοιπόν, τέλειωσε η διαδικασία. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Δεν ήταν σύμβουλος, ήταν αποσπασμένος στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου. Και αφήστε τις αθλειότητες. Και αφήστε, σταματήστε να πιάνετε στο στόμα σας δημόσιους υπαλλήλους έντιμους. Τι, που δούλευε? Τον είχε διαθέσει ΜΚΟ στην Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας για να στηριχθεί, κύριε. Λοιπόν, με συγχωρείτε. Ακούστε λοιπόν. Με συγχωρείτε. Γιατί φοβάμαι. Ακούστε. Γιατί δεν είπατε και μία λεπτομέρεια. Ακούστε. Ναι. Απαντάτε όντως σε ερώτηση του κύριου Γεωργιάδη. Όμως απευθύνεστε στη Βουλή και στον ελληνικό λαό. Δεν είναι τρόπος αυτός να διαλεγόμαστε εδώ. Ωραία. Λοιπόν, ο λαλίστατος κύριος Γεωργιάδης μας απέκρυψε και μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Για να προχωρήσει ο νέος μηχανισμός κοστολόγησης, το Υπουργείο Υγείας προσέλαβε μια ιδιωτική εταιρεία συμβούλων, η οποία παρήχε υπηρεσίες της τάξης του 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Αυτή η ιδιωτική εταιρεία είναι η μόνη αλλαγή επί της ουσίας που έκανε η κυβέρνησή μας. Σταμάτησε τη σύμβασή της. Μας λέγαν όλοι ότι θα καταρρεύσει το σύστημα. Δεν θα υπάρξει κοστολόγηση. Δεν θα πληρώνονται οι άμκοι. Θα μείνουν οι ασθενείς χωρίς φροντίδα. Θα μείνουν απλήρωτοι εργαζόμενοι. Τίποτα από αυτές τις προφητείες, τις καταστροφολογικές, τις οποίες επιδίδεστε όλοι σας αυτή την περίοδο, δεν επιβεβαιώθηκε. Και θεωρώ ότι οι μόνοι που πραγματικά έχουν λόγο να μας εγκαλούν αυτή την περίοδο είναι η συγκεκριμένη ιδιωτική εταιρεία, η οποία ενδεχομένως έχασε ένα μέρος από μια χρηματοδότηση. Σας ξαναλέω λοιπόν ότι για μένα και τουλάχιστον με τον κύριο Μπαριώτα μπορέσαμε και κάναμε και μια συζήτηση ουσίας πάνω στο περιεχόμενο της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και στις προϋποθέσεις της. Με εσάς δυστυχώς αυτή η δυνατότητα δεν υπάρχει. Και για να τελειώνουμε, κύριε Γεωργιάδη, η πελατειακή λογική, η διαφθορά και η διαπλοκή στην Ελλάδα έχουν πολιτικό ονοματεπώνυμο. ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Ό,τι και να πείτε, ό,τι και να λέτε, αυτό έχει καταγραφεί στη συλλογική συνείδηση. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, τέλειωσε η διαδικασία της ερώτησης. Τέλειωσε η διαδικασία της ερώτησης. Κύριε, προχωράμε. Κύριε Υπουργέ, τέλειωσε, κύριε Υπουργέ. Έχει τελειώσει η διαδικασία. Η διαδικασία τέλειωσε. Τέλειωσε, κύριε Γεωργιάδη. Τέλειωσε η διαδικασία. Επιτρέψτε μου ένα τελευταίο πολιτικό σχόλιο. Τα υποτιθέμενα σκάνδαλα του ΣΥΡΙΖΑ είναι σαν τα πυροτεχνήματα. Τα εκτοξεύουν τα μηντιακά σας υποστηλώματα και τα αναπαράγετε κι εσείς εδώ μέσα. Αλλά όπως όλα τα πυροτεχνήματα έχουν πολύ μικρή διάρκεια ζωής και έρχεται η πραγματικότητα και τα ακυρώνει. Τα δικά σας αμαρτήματα είναι πιστοποιημένα με ονοματεπώνυμο, καταγεγραμμένα και υπάρχουν στελέχη των δύο πολιτικών χώρων αυτών που είναι στη φυλακή.
Κύριε Γιώκα, παρακαλώ κύριε Γιώκα.